Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους και σε όλες και ευτυχισμένο και ευλογημένο το 2020, η νέα χρονιά που σε λίγο έρχεται. Για την πατρίδα μας εύχομαι το 2020 να είναι μια χρονιά προόδου, μια χρονιά δημιουργίας και ενότητος των Ελλήνων. Μια χρονιά στην οποία θα αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα, κυρίως εθνικά, τα οποία έχουμε. Αναφέρομαι στις απειλές του εξανατολών γείτονα. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου, το 2020 να είναι μια χρονιά ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και σχεδιασμού για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε η περιφέρεια με τα σπουδαία συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για το καλό των Πελοποννησίων και για το καλό της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα για όλους σας. Ελπίδα, αγάπη, υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα. Με αυτά τα μηνύματα εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να υπάρχει για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από καρδιάς καλές γιορτές και αυτές τις Άγιες Μέρες να φωλιάσει σε κάθε οικογένεια η ευτυχία. Και να είναι όλες οι μέρες του νέου χρόνου γεμάτες αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευτυχία στον κάθε συμπολίτη μας, του Δήμου Τρίπολης, στον ίδιο και στην οικογένειά του, όπως επίσης και σε όλους τους αρκάδες της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Να ευχηθώ το 2020 να είναι μια χρονιά ανάπτυξης και προκοπής για το Δήμο Τρίπολης, αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα. Να σας καλέσω σε εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2020. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας από όλη την Πελοπόννησο και από όλη τη χώρα να επισκεφτούν αυτές τις μέρες την πόλη μας, όπου πραγματικά υπάρχει ένας εξαίσιος φωτισμός και ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Θα ευχαριστηθείτε, θα απολαύσετε τις φυσικές ομορφιές και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Θερμές ευχές σε όλους τους δημότες μας και σε όλους τους Έλληνες και για καλά Χριστούγεννα και φυσικά για μια καλή νέα χρονιά. Η προηγούμενη ήταν αρκετά δύσκολη, επεφύλαξε ταλαιπωρίες για όλους μας. Ελπίζουμε όμως ότι με καλή θέληση και πολλή προσπάθεια, πάρα πολλή προσπάθεια, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Εν τω μεταξύ, οικογενειακή γαλήνη, ευτυχία και να πραγματοποιηθούν τα όνειρα όλων μας. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Αυτές τις μέρες είναι μέρες γιορτής, χαράς και θα πρέπει όμως να σκεπτόμαστε και όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους γύρω μας ανθρώπους που είναι αναξιοπαθούντες, που είναι καθυλωμένοι στα κρεβάτια του πόνου, να έχουμε ένα γλυκό λόγο να πούμε και μια επίσκεψη σε αυτούς. Επίσης, η αξιοπρέπεια δεν επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να πούν ότι πεινάνε. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί ή αν είναι λίγοι. Ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δώσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις Άγιες Μέρες εκείνα τα πράγματα που θα έπρεπε να μην λείπουν από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και εσείς κάντε το ίδιο. Και αν γνωρίζετε κάποιους ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε εντοπίσει, σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε. Θέλω να δώσω τις καλύτερες και τις πιο ζεστές ευχές μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Εύχομαι στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες χρόνια πολλά. Να περάσουν καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους και τις οικογένειές τους υγεία, πρόοδο και επιτυχίες. Είναι δύσκολες οι εποχές που περνάμε λόγω της κρίσης και πρέπει όλοι μας να κάνουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε ακόμα και εκείνους οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη, να τους σκεφτούμε τις μέρες αυτές των εορτών, να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται στις μέρες μας και όποιος έχει την δυνατότητα θα πρέπει να την χρησιμοποιήσει, αυτή τη δυνατότητα την οικονομική, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και να μην χρειαστεί στο μέλλον, εύχομαι, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, να βρεθούμε στην θέση την σημερινή, αλλά τα πράγματα να γίνονται κάθε μέρα και καλύτερα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εγώ θα ξεκινήσω με μια σημαντική αλλά αναγκαία ταυτόχρονα ευχή. Ευχές πολλές σε όλους για υγεία και ευτυχία, ατομική, οικογενειακή αλλά και συλλογική. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να ευχηθώ και κάτι πιο προσωπικό. Θα ήθελα να ευχηθώ
το νέο έτος, το 2020, να μας βρει με περισσότερα έργα και λιγότερες ευχές. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό που έχει ο καθένας αναλάβει να κάνει, για να μπορούμε να ζητάμε και από τους άλλους και να διεκδικούμε πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες της Δικής Ελλάδας. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Είναι οι μέρες αυτές γεμάτες χαρά, γιατί όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε προβλήματα και να είναι ανθρώπινο αυτό και μας δίνει δύναμη να βρισκόμαστε και να βλέπουμε την καλή πλευρά της ζωής, που η ζωή είπαμε ότι δεν είναι τιμωρία, είναι χαρά και έτσι πρέπει να την απολαμβάνουμε. Οπότε για να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτή τη φάση, ό,τι καλύτερο είναι να υπάρχει δουλειά σε όλο τον κόσμο, να μην υπάρχει φτώχεια, να μην έχουμε παιδιά στην εξάρτηση, να μην είμαστε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας, και όλα αυτά είναι ένα. Χρειάζεται δύναμη να παλέψουμε, επειδή δεν μας τα δορίζει κανείς. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά, να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, για να μπορεί να είναι η κοινωνία μας όμορφη και η πόλη μας ωραία και να τη χαιρόμαστε. Εύχομαι σε όλους τους φίλους, σε όλους τους συμπολίτες, καλές γιορτές, να περάσουν όμορφα τα Χριστούγεννα. Το μήνυμα της γέννησης του ανθρώπου να είναι φάρος που οδηγεί τη ζωή τους. Εμείς εδώ στον πύργο προσπαθούμε να ανεβάσουμε το κλίμα της χαράς, το κλίμα της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης που ο χριστιανισμός επαγγέλλεται. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και χαρά. Οι Άγιες ημέρες που έρχονται να χαρίσουν σε όλους ελπίδα, αισιοδοξία για ένα καλύτερο κόσμο, πιο όμορφο και ειρηνικό. Το νέο έτος, το 2020, να μας δώσει δύναμη να πορευτούμε το δρόμο της ανθρωπιάς και της δημιουργίας για ένα μέλλον καλύτερο για τον τόπο μας, για ένα μέλλον καλύτερο για τη νέα γενιά. Καλά Χριστούγεννα!